Η εξέταση διέταξε ο πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτη Γιώργο Κοντάκη, μετά το σάλο που προκάλεσαν οι καταγγελίε του συλλόγου φοιτητών του φυσικού τμήματο. Η έρευνα, μάλιστα, ανατέθηκε στον Αντιπρίτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων με εντολή να εξεταστεί κάθε πτυχή τη υπόθεση. Πολλά παιδιά, λόγω τη τάση των καθηγητών, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τι σπουδέ του, γιατί δεν αντέχουν την τοξικότητα του τμήματο και των καθηγητών, καθώ και για να μην ξοδεύουν τα λεφτά των γονιών του άδικα. Ενώ μεγάλο αριθμό των φοιτητών παραδέχεται ότι μετά την εισαγωγή του στο τμήμα κατέληξαν να έχουν κατάθλιψη. Ή άλλα ψυχολογικού τύπου προβλήματα λόγω του ψυχολογικού πολέμου στον οποίο συχνά καταφεύγουν οι καθηγητέ. Το με τι κριτήρια γίνεται εξολόγηση. Δεν γίνεται κριτήρια, παιδαγωγικά κριτήρια, αλλά με το κατά πόσο η έρευνα του τμήματο έχει αντίκρισμα. Και γι' αυτό ενισχύονται τέτοιε συμπεριφορέ από καθηγητέ. Δεν θέλουμε να του σουβαλιάσουμε όλου. Κάθε άλλο παρά συνθήκε που αρμόζουν σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, περιγράφουν στο ψήφισμά του τα μέλη του Συλλόγου Φοιτητών οι οποίοι κάνουν λόγο για απαξίωση και τοξικότητα του τμήματο και των καθηγητών. Φανώ όμω τέτοια περιστατικά συμπεριλαμβάνονται σε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η συμπεριφορά των καθηγητών. Γιατί στην τελική δεν έχουν χάσει πια το παιδαγωγικό κομμάτι και είναι τώρα πια businessman. Τι αιτιάσει των φοιτητών έχει απορρίψει με κατηγορηματικό τρόπο ο πρόεδρο του τμήματο Αλέξανδρο Γιώργα Κύλας. Το τμήμα φυσική, οι καθηγητέ και τα όργανα του τμήματο, όπω ο πρόεδρο και η Επιτροπή Σπουδών, είναι πάντα ανοιχτά για να συζητήσουν οποιοδήποτε παράπονο ή πρόβλημα έχει ένα φοιτητή ή μία φοιτήτρια. Η δημοσιοποίηση ενό τέτοιου κειμένου, που χαρακτηρίζεται από ελλειπή και σε μεγάλο βαθμό παραποιημένα στοιχεία, δημιουργεί παραπλανητικά συμπεράσματα και δεν υπηρετεί κανένα καλό σκοπό. Δυστυχώς αποτελεί συνέχεια τη δυσφημιστική προσπάθεια που ξεκίνησε μια μειοψηφία φοιτητών τον Ιούνιο του 2020, αντιτιθέμενη στην ολοκλήρωση εργαστηρίων και τη διεξαγωγή εξετάσεων με φυσική παρουσία.